Θανάση Αυγερινέ σήμερα και αυλαία για τις εκλογές. Ποιος είναι ο αντίκτυπος εκεί, στη Ρωσία, για τις δηλώσεις του Μακρόν. Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα, όπου αντιμετωπίζουμε σοβαρή περισυλλογή οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις Μακρόν περί ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων και ειδικά η φράση του για συντονισμό τη Δύση, ώστε να μην επιτραπεί στη Ρωσία να νικήσει στον πόλεμο. Ο Σεργέι Ναρίσκιν, επικεφαλή τη ρωσική κατασκοπία, εκ μέρου τη ρωσική ηγεσία, χαρακτήρισε παρανοϊκά όνειρα όσα λέει ο Μακρόν περί νατοικού στρατού στην Ουκρανία. Μάλιστα, συμβούλευσε του δυτικού ηγέτε, εάν δεν θέλουν να διαβάσουν ιστορία, α διαβάσουν τουλάχιστον λογοτεχνία για την κατάληξη και τι συνέπειε των πολέμων κατά τη Ρωσία. Το Κρεμλίνο, πλην λίγο ο Δημήτρης Πεσκόφ, ο εκπρόσωπό του, είπε ότι η Γαλλία είναι μια σοβαρά εμπλεκόμενη χώρα στον πόλεμο τη Ουκρανία και με τι δηλώσει αυτέ και τι πιθανέ ενέργειέ τη αυξάνει την εμπλοκή τη. Τι τελευταίε ώρε έχουμε σ' άλλο και από μια δήλωση του Προέδρου τη Λετωνία, του κυρίου Ρινικέβιτ, ότι πρέπει να καταστραφεί η Ρωσία. Υπάρχουν Ρώσοι αναλυτέ που σχολιάζουν ότι πολλοί Ναζί κυβερνούν στην Ευρώπη και θα πληρώσουμε όλοι μαζί την ανοχή των υπολείπων που ακούν και πράττουν αδιαμαρτύρητα. Όπω λένε, επιλέξει είναι μια ιστορία που έρχεται συχνά και πυκνά στα ρωσικά μέσα ενημέρωση για τη διασύνδεση των σημερινών κάποιων σημερινών ευρωπαϊκών ηγεσιών με του συνεργάτε των Ναζί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κατά τα άλλα, η ψηφοφορία ξεκίνησε για την ακρίβεια, έχει ξεκινήσει από τι 11 ώρα Ελλάδα χθε το βράδυ, λόγω τη μεγάλη διαφορά ώρα και τη απόσταση από την ΑΠΟ Ανατολή. 114 εκατομμύρια Ρώσων προσέρχονται σε περίπου 94.000 εκλογικά τμήματα. Καμία αμφιβολία ότι ο Πούτιν θα συγκεντρώσει τεράστιο ποσοστό μεγαλύτερο από ό,τι την προηγούμενη φορά. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα ξεπεράσει το 80%. Σύμφωνα με τελευταίες δημοσκοπήσεις, κινείται μεταξύ 80,2% και 82%. Αυτό φαίνεται πως είναι και το μόνο διακύβευμα. Το Κρεμλίνο πετυχαίνει για άλλη μια φορά να εδραιώσει την εξουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν που αυτή τη φορά νομίζω ναι. θα είναι και η μεγαλύτερη Βάλιστα. νίκη του. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας αδιαφιλονίκτος εθναρχικού χαρακτήρα ηγέτης για τους Ρώσους πολίτες. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.